Δεν έγινα άδικα ο δάσκαλος της καρδιάς σας. Έχω εμπειρία και πτυχία. Εκτός από το πτυχίο υδραυλικού που έχω από τη Σιβητανίδιο, τα φιλιά μου στην Καλλιθέα City, έχω επίσης πτυχίο yoga instructor και δίπλωμα life coach. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί αναλαμβάνω τη δική σου προπόνηση, αν είσαι celebrity ή ανθυποcelebrity, και πρέπει να δώσεις συνέντευξη στο Breakfast at Star. Εφαρμόζω ασκήσεις που διεγείρουν το πνεύμα όσο υπάρχει και οδηγούν σε σωστές απαντήσεις. Έτσι λοιπόν, όποια ερώτηση και αν τεθεί, η σωστή απάντηση βγαίνει από την σωματική κοιλότητα. Ακούστε με, είμαι το καλύτερο φάρμακο. Μα τι φάρμακο είναι αυτό? Αμα ανοίξαρα όλα τα φάρμακα πόσο. Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι φαρμακοποιός. Γρήγορα, κύριε φαρμακοποιή, γρήγορα. Το Πανελλήνιο τον γνώρισε με την ιδιότητα του παίκτη στο Survivor. Ενώπιον των καμερών γνώρισε τον έρωτα της ζωής του. Σας έλειψε! Ενώπιον των καμερών πέρασε και στις επόμενες φάσεις του έρωτα. Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι ένας από τους All Stars, όπως τους αποκαλεί η εφάνταστη παραγωγή. Επέστρεψε στον τόπο του ερωτικού συγκυρτήματος για να γράψει τα επόμενα κεφάλαια. Το αίσθημά του δεν άντεξε και αποχώρησε. Αν θεωρείς ότι το κορμί σου ή η ψυχική σου κατάσταση δεν επιτρέπει να φτάσεις σε αυτά τα όρια, είναι φυσιολογικό και είναι δίκαιο αν θέλεις να αποχωρήσεις τώρα. Ερωτευμένος Μαρτίκας στεναχωρέθηκε. Από τη στεναχώρια του δεν άκουσε ότι η Βρυσιείδα του ζήτησε να την ακολουθήσει. Μην αργήσεις να έρθεις. Δεν είναι η ζωή μας το Survivor. Η ζωή μας είναι έξω και σε περιμένω, εντάξει. Δεν είναι η ζωή μας το Survivor, θα πεθάνω εγώ, γι' αυτό περιμένω. Στο συμβούλιο του νησιού, οι συμπαίκτες του Μαρτίκα έφεραν τον εαυτό του στη θέση του. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Όλοι είπαν ότι θα ακολουθούσαν τον έρωτα και όχι τη δημοσιότητα. Εάν ο Σάκης είχε ένα πρόβλημα υγείας με την οικογένειά του, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα αποχωρούσα μαζί του για να τον στηρίξω και να είμαι μαζί του σε αυτή την περιπέτεια. Και εγώ θα έτρεχα. Είναι όχι απλά το δικό θα πήγαινα, θα έτρεχα. Άμα ο άνθρωπός σου έχει θέμα και πρέπει και στο ζητάει κιόλας ότι έλα μαζί μου, πάμε γιατί έχω θέμα, θα την ακολουθούσε, εννοείται πώς. Εκείνος απάντησε με γενναιότητα. Και εσείς γιατί βασανίζετε τον Γαραγκούνια? Θέλω να μου πεις αν μπήκανε κάποιες σκέψεις στο μυαλό σου όταν άκουσες το τέρι σου να αποχωρεί. Πώς γίνεται η ομάδα των μπλε? Νιώθω ότι έχει την εντύπωση, ότι έχουν την εντύπωση κάποιοι παίκτες να στέκονται στο απειρόβλητο και αυτό να υποστηρίζεται και τουλάχιστον από τη μισή ομάδα. Πώς γίνεται να ψηφίζεται μέχρι τώρα ο καλύτερος στους παίκτης που είναι ο Τάκης, που παραλίγο για ένα ψήφο θα ήταν και εκείνος υποψήφιος απόψε? Μου είναι τρομερά περίεργο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για την κοπέλα σου που έφυγε, σε ρώτησε, τι σχέση είχε η ομάδα? Δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι του Σπύρου τώρα, να μας ανακατέψει, να μας πει για ποιο λόγο δεν ψηφίσαμε τον Τάκη, για ποιο λόγο ψήφιστηκε ο Κώστας κτλ. Πιστεύεις ότι είναι ένα παιχνίδι για να σας αναστατώσει? Σίγουρα παιχνίδι είναι για να μας ανακατέψει. Αυτά που συμβαίνουν, λέμε. Ο Σπύρος, καλό θα είναι να ασχοληθεί με την ομάδα του, με την κοπέλα του που αποχώρησε και εμάς να μας αφήσει. Αυτό δεν ρώτησε.